Θα σας πω για μια ιστορία αγάπης. Μια φορά και έναν καιρό ήταν 6 παλικάρια, τα οποία ζούσανε στα δάση της μακρινής Γεωργίας. Ενωμένοι σαν μια γροθιά και ατρόμητοι για τη ζωή, στήριζαν ο ένας τον άλλον και όλα κυλούσαν φυσιολογικά και ήρεμα. Μέχρι που ένα βράδυ συνέβη κάτι μοναδικό, κάτι που θα άλλαζε τα πάντα στη ζωή τους. Και ειδικά του Μπαγκράτ. Λες και ήταν εκεί. Τόσο όμορφη και ζωντανή, τόσο αληθινή και υπέροχη, άγγιξε την καρδιά και τα όνειρά του. Πρασάκετε βίτσιο. Να χτέπα! Κούσιν τα μέσα μου. Και κάπως έτσι, ο Μπαγκράτ ξεκίνησε να τους εξηγεί το όνειρο που είδε και πόσο σημαντικό ήταν για αυτόν. Ένας από τους φίλους είπε πως τέτοια κορίτσια υπάρχουν στην Ελλάδα. Όλοι μαζί συμφώνησαν λοιπόν, χωρίς δεύτερη σκέψη και αποφασισμένοι με θάρρος να ξεκινήσουν το ταξίδι τους για την Ελλάδα. Η εξάντληση και η πείνα είχε αρχίσει να γίνεται έντονη στα παλικάρια και έπρεπε σύντομα να κάνουν κάτι γι' αυτό. Το μυαλό του Μπαγκράτ όμως ταξίδευε κάπου αλλού και δεν ήταν το μόνο.
Κάπου εκεί κοντά, χαρά και ομορφιά στόλιζε το δάσος, καθώς γυναικεία χαμόγελα συμπλήρωναν τους ήχους της φύσης. Ήταν πλέον γεγονός. Το όνειρο έγινε πραγματικότητα και η πίστη νίκησε τα πάντα. Η Έλλη ήταν μια ανάσα μακριά. Είμαστε έτοιμοι! Όχι, μη γελάτε. Έτοιμοι, γεννηθήκαμε. Περίμενε, κάτσε, κάτσε να ερεμήσουμε. Το άλλο γιατί να κοιτάω, αυτό με νευριάζει. Χέλη πίσω! Χέλη, πες και φώναξε. Χέλη πίσω, Χέλη! Όχι, Χέλη πίσω. Χέλη! 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 Είναι το μπίζο. Το μπίζο. Ένα. Δύο. Ένα. Μη γελάς. Μη γελάς. Βοήθεια μήπως την είδε κανείς. Ένα. Λήψη τέσσερα. Σκηνή ένα. Φύγαμε. Ένα. Δύο. Όπα. Ρίξε στον αέρα! Ρίξε! Δεν θα μη φοβάσαι, δεν θα πάει στο δάχτυλο, ρε! Καλά, άντε, ρε! Έλα, σε εμπιστεύομαι! Όχι! Μαλάκα! Άστα, άστα! Άντε, ούστη! Πόρε! Σβούρα! Τέλεια! Πάγκρατ!
Παγκράτ, σε παρακαλώ, παντρέψου με, Παγκράτ. Παγκράτ. Θέλεις φουντούκια. Δεν έχω δόντια. Ναι, εντάξει. Είναι, μα... είναι μασέλα. Δεν, ποιος είναι. Να γελάσω μία, να μην ξαναγελάσω. Γέλα. Τάνι, θα σκάς. Όχι έτσι, ρε. Βλέπετε τους αντάρτες εδώ, τα σπαθούν.